τακτικά μέσω τρίτο λεπτό. Σφυρίζει ο Νεοκλέους. Ο Κυριάκου τελικά εκτελεί πάνω από τα δοκάρια. Τέλεσε ο Χέφελ με πάσα για τον Σίλβα. Η σέντρα του Σίλβα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά 1-0. Ανοίγει το σκόρ η ΑΕΚ με τον Δαβίδ Καταλά. Το είχε κάνει ο Ισπανός την πέμπτη στο Γασιπί. Και τότε με κεφαλιά, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση στο ίδιο λεπτό στο έκτο, είχε δώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ και σήμερα κάνει το ίδιο και βάζει σε θέση οδηγού τους Λαρνακής με την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι που έκανε ο Ιγκορ Σίλβα. Ο Βάλε νομίζω πήγε να βγει και να μην βγει, το μετάνιωσε. Ο Καταλά κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης με το δεύτερο εφετινό γκολ του Καταλά στο πρωτάθλημα και πρώτο μετά τις 11 Νοεμβρίου που είχε σκοράρει κόντρα στην Αλκή. Ξανά η σέντρα του Ιγκορ Σίλβα, βλέπετε τον Βάλε να κάνει ένα-δύο βήματα μπροστά, μετά να γυρίζει προς την εστία του. Ο Καταλά δεν του συγχώρεσε αυτό το ατόπιμα, κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα, 0-1. Αλλά να πούμε και τον Απόλλωνα ότι... Εδώ η σέντρα, η μπάλα έξω από την κεφαλιά του Αντρές Σκέμπρη, που τρύπωσε στο πρώτο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά. Παπουλής εδώ έχασε την μπάλα από τον Τρισκόφσκι. Ο Γιάννου το πέρασμα για τον Ίγκορ Σίλβα σε θέση βολής. Θα σώσει ο Βάλε με τα πόδια. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 10. Ο Απόλλωνας τώρα που θέλει να βγει μπροστά με τον Μπρου. Κάνει κίνηση. Ο Στυλιανού κέρδισε την κεφαλιά του 1-1. Η ασίστα τον Στυλιανού. Και ο Άντων Μάγκλιτσα θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 16. Πάνω που μίλησε για τον Στυλιανού, Μιλένκο, έκανε μια πολύ ωραία assist με το κεφάλι. Ο Μάγκλιτσα από εκείνο το σημείο δύσκολα μπορούσε να λαθέψει. Δεν το έκανε. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και δίνει συνέχεια μετά τα δύο γκολ της πέμπτης κόντρα στην Μαρσέη. Φτάνει τα 3 στο εφετινό πρωτάθλημα και πρώτο μετά από 1,5 μήνα όταν είχε σκοράρει κόντρα στην Ανόρθωση. Εδώ ο Στυλιανού βλέπετε φεύγει από κανονική θέση. Βλέπει τον Μάγκλιτσα που κάνει την πάσα και ο Κροάτης τελειώνει ιδανικά την φάση για το 1-1. Πρέπει να πούμε Κώστα και εδώ άλλο Στυλιανού, άλλο Πέντρο, γιατί Πέντρο δεν έδωσε με κεφάλι. Η πρόθεση να παίξουν με πάσα δεν έπιασε, ο Μπρου εκτέλεσε, κεφαλιά, η μπάλα πάει στα δίχτυα, αλλά είναι ψωμένο το σημαίακι του πρώτου βοηθού, του Παύλου Γεωργίου. Συνεπώς το γκολ του Μάγκλιτσα δεν θα μετρήσει. Ναι, Ηλία. Μοιάζει η κομπίνα νομίζω από ένα παιχνίδι. Μισό λεπτό να δούμε την φάση, ναι, είναι εμφανώς και μπροστά ο Μάγκλιτσα. Σωστός ο βοηθός. Παίζει αρκετά. Να δούμε εδώ όμως τον Χέφελ. Απευθείας δοκιμάζει. Σε κόρνερ ο Βάλε. Πολύ καλή εκτέλεση. Στο 28 και πολύ καλή αντίδραση από τον Μπρουνο Βάλε. Χέφελ. Αυτός εκτελεί τελικά. Ο Βάλε δεν μπορεί να διώξει την μπάλα. Κεφαλιά από πολύ κοντά. Καταλά. Από τον Καταλά και πάλι. Αλλά νομίζω ότι ευνηδιάστηκε σε αυτήν την φάση ο Καταλά. Από το οποίο απείλησε νωρίτερα ο Χέφελ, για να δούμε αν αυτός ή ο Λαρένα θα δοκιμάσει το πόδι του. Ο Λαρένα τελικά εκτελεί, ο Βάλε και πάλι θα διώξει. Επιμένει η ΑΕΚ. Δίνει μια έτσι σιγουριά όταν έχει μπάλα. Θα δούμε εδώ την παλιά του όμως. Ο Σκέμπρη δεν μπορεί να γυρίσει. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Περέιρα δεν μπορεί να νικήσει τον Τόνιο. Θα γίνει τώρα το 2-1 με τον Μάγκλιτσα και πάλι στο 41. Ενώ οι παίχτες της ΑΕΚ πέφτουν όλοι πάνω στον Νεοκλέους. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβηκε. Η ουσία είναι ότι το γκολ πάντως μετράει. Στο 41 ο Απόλλωνας γυρίζει το παιχνίδι με το δεύτερο σημερινό γκολ του Άντων Μάγκλιτσα. Οι παίχτες της ΑΕΚ εξακολουθούν να διαμαρτύρονται στον Νεοκλέους. Οι παίχτες του Απόλλωνα πανηγυρίζουν. Το δεύτερο γκολ του Κροάτη και τέταρτο στο πρωτάθλημα και τέταρτο σε διάστημα 4 ημερών. Ξανά η φάση, για να δούμε. Πολύ ωραία έσκαψε ο Μπρου. Εδώ ο Σκέμπρη προφανώς να ζήτησαν φάουλ εκεί. Θα δούμε στην περίπτωση του Σκέμπρη που διεκδίκησε αν είχε κάτι.
Εκεί νομίζω βρήκε τον Τρουγιόλς. Να δούμε ξανά. Ναι, βρίσκει τον Τρουγιόλς. Νομίζω ότι ήταν φάουλ, μιλέ. Τέλεσε ο Ρομπέρς, ο Μάγκλιτσα κατέβασε και πήρε φάουλ από τον Χέφελ, ο οποίος θα δει και κίτρινη κάρτα. Στον Φακούντο Γκαρσία, είναι η δεύτερη, αποβάλλεται. Κόκκινη στον Φακούντο Γκαρσία. Εγώ πάντως στην κανονική ροή είχα την εντύπωση και είπα ο Χέφελ, για να δούμε τώρα στο replay. Όχι, όχι, 15 έκανε φάουλ. Όχι, ο Φακούντο Γκαρσία έκανε το φάουλ. Πάτησε τον Μάγκλιτσα. Ήταν φάουλ, πολύ επικίνδυνο. Λαρένα. Το πέρασμα για τον Τρισκόφσκι, απέφυγε τον Σουμά, η κάθετη για τον Γιάννου, πάνω το Σινιάκη. Ανακόπτεται αυτή η επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Ο Ίγκορ Σίλβα πήγε εκεί να διαμαρτυρηθεί στον Γεωργίου. Εδώ βλέπετε ο Γιάννου πιο μπροστά, σωστός ο βοηθός. Πάντως πέρασαν και πάλι εύκολα τον Σουμά και γρήγορα ο Απόλλωνας κατεβάζει μπάλα, το πέρασμα για τον Παπουλή. Ο Παπουλής για τον Σκέμπρη, οι τρίπλες του Σκέμπρη κάτω και κάρτα για θέατρο στον Σκέμπρη. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια ο Μαλτέζος. Εντάξει τώρα, πολύ πολύ δύσκολη φάση. Προθυμένη παλιά για τον Γιάννου, ο Κυριάκου επιστρέφει στον Βαλέ. Και από εκεί στον Σουμά. Πιέζεται από τον Ιγκορ Σίλβα, θα χάσει την μπάλα ο Σουμά. Πέρασε ο Ιγκορ Σίλβα, η σέντρα κεφαλιά, 2-2. Η ΑΕΚ θα ισοφαρίσει με 10 στο 60 με τον Απόστολο Γιάννου. Από ένα ακόμη τραγικό λάθος του Σουμά, ο Απόστολος Γιάννου στο 60 θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Η κεφαλιά του Γιάννου στο πρώτο δοκάρι νίκησε τον Μπρούνο Βάλε. Καλή η σέντρα από τον Ιγκορ Σίλβα που επέμεινε. Και ο Γιάννου με κεφαλιά φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Το πρώτο γκολ του Γιάννου στο πρωτάθλημα. Πρώτο γκολ. Ναι. Στην φάση που ξαναβλέπουμε. Ο Σουμά από την πίεση του Ιγκορ Σίλβα χάνει την ισορροπία του. Η σέντρα, κεφαλιά και 2-2. Αν μπορούμε να ξαναδούμε την φάση εδώ για να δούμε αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για φάουλ στο μαρκάρισμα. Αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι. Χέφελ. Μπερδεύτηκε, χάσει την μπάλα από τον Παπουλή. Άλλο Σουμά, Κώστα. Ο Περέιρα γυρίζει, μπάλα περνάει παράλληλα την εστία, δεν έχει βγει, είναι μέσα. Μαζεύει, όχι, αφήνει ο Σαρδινέρο να φύγει. Θα ήταν άσπρος. Άουτ, λέει ο βοηθός. Πέρασμα για τον Βασιλείου, θα τον κλείσει ο Ιγκορ Σίλβα, η σέντρα του Βασιλείου. Ο Τόνιο θα χάσει, ο Παπουλής το 3-2. Θα πετύχει τον κόλο Παπουλής το 85 και θα βάλει ξανά τον Απόλλωνα σε θέση οδηγού. Ο Τόνιο διαμαρτύρεται ζητώντας φάουλ και πάλι, αλλά ο Παπουλής έχει καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ο Απόλλωνας να ξαναπάρει προβάδισμα στο παιχνίδι. 3-2 με το τρίτο εφετινό γκολ του Φώτη Παπουλή στο 85. Ο Παπουλής, ο οποίος ακολούθησε την φάση στην έξοδο του Τόνιο που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει, η σέντρα των Βασιλείου
ξέρω αν ο Τόνιο είχε την μπάλα στα χέρια του. Νομίζω, ξέρω τώρα ποιος πρόλαβε να, αν πρόλαβε να την μαζέψει, αν πρόλαβε να κουμπίσει ο Παπουλής. Α, η μπάλα χτυπάει στο, στο χέρι του Παπουλή, που είναι μαζεμένο. Φαίνεται ότι είναι κοντά στο... Εγώ, αυτό που ήθελα να δω είναι ποιος... Νομίζω έκανε κίνηση ο Παπουλής Μιλένκο. Ο Χέφερ στο φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από κοντά το 3-3. Η ΑΕΚ δεν παραδίνεται στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τρουγιόλς νομίζω είναι αυτός που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα ισοφαρίσει. Μπορεί η ΑΕΚ σήμερα να μην έκανε το καλύτερο της παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι έβγαλε ψυχή, γιατί παίζοντας με 10 παίκτες ουσιαστικά σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, κατάφερε δύο φορές να απαντήσει στα γκολ του Απόλλωνα και πλέον φτάνει στην ισοφάριση με τον Τρουγιόλς σε 3-3 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Από την σέντρα του Χέφελ η μπάλα σκάει στην περιοχή, ο Τρουγιόλς από κοντά την στέλνει στα δίκτυα για το 3-3. Η κεφαλιά και πάλι από τον Καταλά, νομίζω, στο δεύτερο δοκάρι. Το Μελέ στην περιοχή, ο Τρουγιόλς την βρήκε μπροστά του, την έστειλε στα δίκτυα. Φουτ!